Φίλοι μου, γεια σας. Σήμερα θα κάνουμε μία Παρασκευή χοιρινά εσκαλόπ σωτέ με σάλτσα αρωματική. Μία σάλτσα που έχει αρώματα από πάρα πολλά βότανα με σάλτσα ψητού. Ας τη δούμε από κοντά. Φίλες και φίλοι, έχουμε βάλει στο τηγάνι λάδι σπορέλαιο με λίγο βούτυρο. Βάλαμε τα εσκαλόπ αφού τα αλατοπιπερώσαμε και τα αλευρώσαμε. Μπορείτε να δείτε και από άλλη συνταγή πως τα κάνουμε και τα γυρίσαμε και από την άλλη πλευρά. Σε 1-2 λεπτά θα τα βγάλουμε και θα κάνουμε τη σάλτσα και θα τα ξανατοποθετήσουμε μέσα. Εδώ έχουμε τη σάλτσα αρωμάτ, όπως έχουμε πει. Είναι σάλτσα με πάρα πολλά βότανα, με λίγο ντομάτα και σάλτσα ψητού. Αν πάτε στο βιντεάκι σάλτσα αρωμάτ, μπορείτε να δείτε πως γίνεται. Χαμηλώνουμε τη φωτιά. Τα σκαλοπίνια τα βάζουμε λίγο εδώ, τα κρατάμε ζεστά. Τα βάζουμε στο θερμοθάλαμο. Αφαιρούμε τα λίπη. Και προσθέτουμε τη σάλτσα την αρωματική. Τώρα στη σάλτσα θα βάλουμε λίγο ζωμό για να γίνει πιο ρευστή ώστε να αρχίσει να βράζει. Πάρα πολύ ωραία. Και βάζουμε μέσα τα δύο εσκαλόπ. Λίγο ακόμη υγρά, λίγο ζουμάκι, είναι ωραία. Και είμαστε έτοιμοι να σερβίρουμε. Από 3-4 λεπτά από την κάθε πλευρά πάμε να σερβίρουμε. Είμαστε έτοιμοι, βάζουμε το εσκαλόπ. Αυτά θα τα σερβίρουμε με λίγα μανιτάρια αλα κρέμ. Και λίγα ψητά λαχανικά. Ψητά λαχανικά τα οποία τα έχουμε βάλει στο φούρνο. Έχουμε δείξει τη διαδικασία πως γίνεται. Είναι εύκολο και μια πρακτική λύση για τέτοιες στιγμές. Μπορούμε να ρίγανε, λίγο φρέσκια ρίγανη και είμαστε έτοιμοι να απολαύσουμε το πιάτο. Καλή μας όρεξη. Φίλοι μου, μόλις κάναμε ακόμα μία Παρασκευή σκαλόπ χοιρινά με σάλτσα αρωματικών, με κατεύθυνση με λίγο σος ντομάτα και σάλτσα ψητού. Τα αρώματα είναι διάκριτα και δίνουν μια ωραία γεύση στο παρασκευασμά μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα που μου κάνατε. Ραντεβού στο Μαγειρεύοντας Ελληνικά και όχι μόνο, να είστε καλά.